Καλημέρα κύριε Στεφανάκη. Με αφορμή αυτό το. Πριν μιλήσουμε με τον κύριο Στεφανάκη, να πούμε γιατί τον καλέσαμε τον κύριο Στεφανάκη. Διότι έχουμε ένα τραγικό περιστατικό με ένα παιδί. Άλλο ένα τραγικό περιστατικό με θύμα διανομέα. Έτσι, ένα παιδί 17 χρονών, ο οποίος δούλευε διανομέα σε μια επιχείρηση στον Οροπό. Το παιδί δυστυχώς δεν είχε δίπλωμα και γεννά πολλά ερωτηματικά για το πώς το απασχολούσε ο εργοδότης του αυτό. Το οποίο το πάτησε ένας με ένα αυτοκίνητο, τον εγκατέλειψε στη μέση του δρόμου, αυτό σηκώθηκε να φύγει. Ευτυχώς τον βρήκε η αστυνομία γρήγορα από τα στοιχεία και τον ταυτοποίησε και τον συνέλαβε και τον οδήγησε στον εισαγγελέα. Αλλά είναι άλλη μία απόδειξη της επικινδυνότητας της δουλειάς των ανθρώπων αυτών. Και ίσως της ασυδοσίας τελικά που επικρατεί σε αυτό το χώρο, συνεχίζει να επικρατεί, γιατί είχε γίνει κάποια στιγμή μια πολύ μεγάλη κουβέντα και είχαν ληφθεί υποτίθεται κάποια μέτρα. Κύριε Στεφανάκη, καταρχάς συλληπιτήρια για τον συνάδελφό σας, δεν το συζητάμε, για αυτό το νέο παιδί. Ευχαριστούμε και εμείς εκφράζουμε τα δικά μας συλληπιτήρια στην οικογένειά του. Αποτυπώνει αυτό το τραγικό συμβάν την κατάσταση που επικρατεί στο χώρο σας, τόσο σε ό,τι αφορά στους όρους εργασίας, όσο και φυσικά στους κινδύνους που αντιμετωπίζετε? Δυστυχώς δεν αποτελεί εξαίρεση στον κανόνα. Είναι ο κανόνας το συμβάν αυτό. Προφανώς ιδιαιτερότητες και λεπτομέρειες υπάρχουν, οι οποίες μπορούν να διαφοροποιούν το ένα από το άλλο. Συγγνώμη λίγο που σας διακόπτω. Ναι. Είναι ο κανόνας σε ό,τι αφορά στο γεγονός ότι απασχολούσε μια επιχείρηση ένα 17χρονο παιδί χωρίς δίπλωμα? Θα μπορούσε να πούμε και αυτό είναι ο κανόνας. Ο κανόνας, καταρχήν, δεν αποτελεί εξαίρεση το συμβάν ως συμβάν, ως τροχαίο εργατικό δυστύχημα θανατηφόρο. Mm-hmm. Ήδη τους τελευταίους μήνες, την τελευταία περίοδο, έχουμε μόνο στην eFood 2 θανατηφόρα και δεκάδες ακατεμένους. Προχθές, ας πούμε, ένας συνάδελφος από την ηλεκτρονική πλατφόρμα της Volt του κόπηκε το πόδι. Άλλοι που έχουν σακατευτεί, αυτή τη στιγμή βρίσκεται στην εντατική άλλωστε ένας συνάδελφος στο ΚΑΤ από τροχαίο εργατικό ατύχημα. Είναι ο κανόνας. Προφανώς δεν μπορούμε να πούμε ότι ο κανόνας είναι να μην έχουν δίπλωμα. Mm-hmm. Δηλαδή βασικά πράγματα, ας πούμε. Αλλά αυτός είναι ο κανόνας. Καθημερινά, κάθε χρόνο, κάθε μήνα μετράμε συναδέλφους οι οποίοι έχουν τέτοιου είδους ατυχήματα και δυστυχώς κάποια από αυτά είναι και θανατηφόρα. Αυτό που λέτε, κύριε Στεφανάκη, είναι απολύτως κατανοητό. Δεν λέω ότι είναι καλό να συμβαίνει. Απλώς εμένα μου γεννάται ένα ερώτημα. Υπάρχουν πολλοί εργοδότες οι οποίοι απασχολούν συναδέλφους σας χωρίς δίπλωμα? Δηλαδή θέλω να ξέρω αν και αυτό είναι κανόνας. Δεν μιλάω τώρα για τις μεγάλες πλατφόρμες, γιατί προφανώς οι μεγάλες πλατφόρμες ζητούν κάποιο είδους πιστοποίηση. Μιλάω κυρίως εκτός των πλατφορμών. Καταρχήν δεν γίνεται κάποιος συγκεκριμένος έλεγχος από το ΣΕΠΕ, ούτως ώστε να έχουμε ακριβή στοιχεία σε αριθμό. Mm-hmm. Ακόμα και όταν γίνεται, δεν ανακοινώνονται αυτοί οι έλεγχοι, τα αποτελέσματά τους. Απλά ανακοινώνεται από το ΣΕΠ ότι έγιναν 2.000 έλεγχοι. Τώρα σε τι ζητήματα γίναν έλεγχοι δεν ξέρουμε. Ναι. Δεν ήμασταν και παρόντες δηλαδή σε όλους αυτούς τους ελέγχους που κάθε λίγο και λιγάκι ανακοινώνει ο ΣΕΠ και το Υπουργείο Εργασίας. Ναι. Η εικόνα που έχουμε όμως εμείς είναι ότι αν πάρουμε υπόψη τη μαύρη εργασία η οποία έχει εξαπλωθεί στο συγκεκριμένο τομέα, υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να υπάρχουν πολλοί ακόμα οι οποίοι δεν έχουν δίπλωμα. Και ιδιαίτερα συνάδελφοι μετανάστες και πρόσφυγες, οι οποίοι πέφτουν θύματα εκμετάλλευσης από διάφορους εργοδότες. Και αν το θέλετε, ακόμα και στις ίδιες τις ηλεκτρονικές πλατφόρμες υπάρχουν θέματα τα οποία δεν είναι διάκριτα πάνω σε τέτοια ζητήματα. Για παράδειγμα, μπορεί κάποιος να πάρει υπεργολαβία τη διανομή σε μια ηλεκτρονική πλατφόρμα σε μια περιοχή και να απασχολεί διάφορους συναδέλφους είτε με μαύρη εργασία είτε με όρους που δεν τους ξέρουμε και κανένας να μην τον ελέγχει. Αυτό απλά είναι αρμοδιότητα και της πλατφόρμας να ελέγχει τους συνεργάτες της με έναν τρόπο, ή λέτε ότι δεν το κάνουν, δεν τους ενδιαφέρει? Κοιτάξτε, εγώ δεν μπορώ να πω αν τους ενδιαφέρει όχι. Το ζήτημα δεν υπάρχει έλεγχος. Ας πούμε, για παράδειγμα, το τελευταίο θανατηφόρο ατύχημα που είχαμε στην πλατφόρμα της eFood,
και το λέμε δημόσια γιατί είχε ανακοινωθεί από το επιχειρησιακό σωματείο της η Χούντα. Αυτό δεν είναι κάτι, είναι μια δημοσιοποιημένη καταγγελία. Εντάξει, τα λέμε τα πράγματα έτσι όπως είναι τώρα. Μην κρυβόμαστε μέσα από το δάχτυλό μας. Είχαμε ένα θανατηφόρο λοιπόν ατύχημα που η Χούντα ανακοίνωσε ένα όνομα του διανομέα, ο οποίος είχε το θανατηφόρο εργατικό ατύχημα, και εμείς ξέρουμε ότι δεν ήταν αυτός ο διανομέας. Ο νεκρός δηλαδή ήταν άλλος. Δεν κατάλαβα. Δηλαδή ανακοίνωσε έναν άνθρωπο. Άλλος ήταν δηλωμένος, άλλος ήταν εκείνος που έκανε τελικά τη διανομή και τελικά είχε τον τροχαίο. Ναι, γιατί την πλατφόρμα. Προφανώς ήταν παράνομα εργαζόμενος ο άνθρωπος ο οποίος. Δυστυχώς. Δεν το ξέρουμε. Μπορεί να ήταν και εργολαβία από κάποιον, μπορεί οτιδήποτε. Αλλά από κάποιον που έχει την εφαρμογή. Το ζήτημα είναι ότι κανένας δεν ασχολήθηκε. Δεν ασχολήθηκε κανένας. Έχουμε κάνει και καταγγελία. Ελεγκτικοί μηχανισμοί. Μπράβο, αυτό. Ελεγκτικοί μηχανισμοί του Υπουργείου Εργασίας. Έχουμε κάνει την απαραίτητη διαδικασία και μετά από τόσες μέρες ακόμα δεν έχει προχωρήσει τίποτα. Και κοιτάξτε τώρα, ένα ζήτημα είναι αυτό. Το δεύτερο ζήτημα που είναι πολύ σοβαρό και αφορά και τον συνάδελφο, τον ανήλικο, ο οποίος έχασε αυτές τη ζωή του, δυστυχώς, είναι ότι ακόμα και πριν ξεκινήσει κάποιος να δουλεύει, πρέπει να υπάρχουν προδιαγραφές και προϋποθέσεις, ούτως ώστε να ξεκινήσει να δουλεύει σωστά, πριν αρχίσει ο ΣΕΠΕ να κάνει ελέγχους πάνω σε τέτοια ζητήματα. Σωστά. Δηλαδή, τι όχημα είναι αυτό, αν είναι ικανό αυτό το όχημα για τέτοιου είδους εργασία. Ναι. Αν ο ίδιος ο οδηγός είναι ικανός για εργασία, ποιος παίρνει την ευθύνη για την επιβεβαίωση της ικανότητας και από εκεί και πέρα ποιος το ελέγχει. Να ρωτήσω κάτι ακόμα. Πριν από, και προφανώς, πριν από φανταστείτε ένας, αν ένας 17χρονος δεν έφτασε να βγάλει το μήνα ή τη χρονιά που είχε ξεκινήσει να δουλεύει για να βγάλει ένα μονοκάμωτο, πόσο μάλλον ένας συνάδελφος, ο οποίος και εγώ δηλαδή και άλλοι που είμαστε στη διανομή, θα φτάσουμε στα 67. Είναι δυνατόν με τα ίδια τα ανακλαστικά, με την ίδια δυνατότητα και ικανότητα να πάρουμε σύνταξη? Προφανώς. Δεν υπάρχει περίπτωση. Να ρωτήσω. Γι' αυτό λέμε κιόλας ότι πρέπει να βγουν στα βαρέα και θυγινά επαγγέλματα αυτός ο τομέας, αυτό το επάγγελμα, τουλάχιστον να μειωθούν ακόμα περισσότεροι πιθανότητες να έχουμε τέτοιου είδους σοβαρά εργατικά ατυχήματα. Πριν από μερικούς μήνες, το Υπουργείο Εργασίας ανακοίνωσε, με αφορμή ατυχήματα τα οποία είχαν γίνει κυρίως στις μεγάλες πλατφόρμες, μία ενίσχυση των οδηγών και για κράνος και για εξοπλισμό, για να είναι πιο ασφαλείς οι άνθρωποι. Γιατί υπάρχει και τέτοια κριτική προς τη διανομή, ότι δεν φοράνε το κράνος, δεν οδηγούν προσεκτικά κτλ. Και την ακούμε και την αναβάζουμε. Και να είμαστε δίκαιοι, γίνεται και αυτό. Χάριν της ταχύτητας, χάριν δίκαιν της πίεσης που έχουν οι άνθρωποι. Σωστά, αλλά συμβαίνει και αυτό. Υπάρχουν παντού καλοί και κακοί επαγγελματίες. Το ερώτημα είναι. Αυτή η ενίσχυση η οποία εξαγγέλθηκε, επειδή δεν το έχουμε παρακολουθήσει, να σας πω εντύμως, έφτασε στους ανθρώπους που έπρεπε να φτάσει? Καταρχήν είναι ελλιπής. Έφτασε σε ένα ποσοστό, έχει φτάσει, αλλά είναι ελλιπής και πώς να το πούμε, δεν είναι ικανή για να λύσει το θέμα. Για παράδειγμα, δίνεται ένα ποσό των 10 ευρώ το μήνα για κράνος. 120 το χρόνο. 120 ευρώ το χρόνο. Όποιος ξέρει από μοτοσυκλέτα, καταλαβαίνει. Ναι, χωρίς να υπάρχουν, επειδή μπορεί να υπάρχουν κάποιοι ακροατές που γνωρίζουν από μοτοσυκλέτες, δεν μπαίνουν προϋποθέσεις για το τι είδους κράνος είναι αυτό που πρέπει να φοράει ένα διανομέας, ούτως ώστε να προστατευτεί σε τυχόν πτώση. Δηλαδή είναι κράνος full jet που έχει υποσιάγωνο και μπορεί να προστατεύσει ολόκληρο το κεφάλι. Ή είναι ένα κράνος που θα αποφασίσει ο διανομέας με τα 10 ευρώ να γλιτώσει κι άλλα 8 σε αυτή την κρίση που ζούμε, κάτω από την πίεση όλων αυτών των οικονομικών βαρών που σηκώνουμε όλοι μας κτλ. Επιτρέπεται να πάρει ένα κράνος οποιοδήποτε? Ναι. Ερώτημα. Δεν το έχει διευκρινίσει ακόμα το Υπουργείο. Έχουμε δώσει υπομνήματα, έχουμε κάνει συναντήσεις. Είχε φτιαχτεί μάλιστα και μια επιτροπή του Υπουργείου που θα έφτιαχνε αυτό το θέμα. Ναι. Τίποτα. Επίσης, δίνει άλλο ένα ποσοστό για την αποζημίωση του δικύκλου. Δηλαδή, το μόνο που έκανε το Υπουργείο ήταν να δώσει ένα 10 ευρώ το μήνα για κράνος. Όμως, όταν κάποιος αναβάτης φοράει ένα πανοφόρι και ένα κατοφόρι με προστατευτικά, τα οποία είναι ειδικά για να προστατεύσουν έναν μοτοσυκλετιστή, πάλι μειώνονται οι πιθανότητες και οι κίνδυνοι, ούτως ώστε να χτυπήσει σοβαρά. Εσύ λέτε ότι έπρεπε να επιδοτηθεί και αυτό. Όλος αυτός ο εξοπλισμός. Θα έπρεπε όλες οι εταιρείες, όλοι οι εργοδότες να έχουν όλα αυτά τα υλικά τον εξοπλισμό που χρειάζεται. Αυτά λοιπόν, εφόσον δεν γίνονται, θεωρούμε και βγάζουμε το συμπέρασμα, γιατί μιλάμε τώρα για πολύ καιρό που τα συζητάμε και κινητοποιούμαστε, ότι είναι πλέον συνειδητά και αυτές οι συνειδητές επιλογές σκοτώνουν ανθρώπους.
Το λέμε απλά. Το λέτε εσείς και καταγράφετε, όπως και τα αιτήματά σας για τα βαρέα ανθυγιεινά καταγράφονται. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Στεφανάκη.